Χαλκιδική, Χαλκιδική. Radio Star 95 και 5. Σχέση ζωής. Έχουμε επικοινωνήσει, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Βαγιονά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και βεβαίως, ξέρετε, δεν διστάζει να πει τα πράγματα με το όνομά του. Είναι από τους ανθρώπους εκείνους που δεν φοβάται να εκφράσει τη γνώμη και την άποψή του για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και βεβαίως, εγώ με τη σειρά μου, καταρχήν να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαγιονά. Να έχετε τη δική μου καλημέρα εσείς και αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κύριε Βαγιονά, 8 μέρες μετά και το δράμα συνεχίζεται. Πραγματικά έχουμε φοβηθεί όλοι, έχουμε θορυβηθεί. Προσπαθήσαμε να μάθουμε και εδώ τι γίνεται στην περιοχή μας, πόσο έτοιμοι μπορεί να είμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θέλω όμως τη δική σας άποψη σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή και πολιτική διαχείριση τις πρώτες ώρες της τραγωδίας από την κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι εθνική συμφορά. Είναι όχι απλώς τραγική η κατάσταση, αλλά και η συνέπεια της. Δεν μπορεί να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια με μία εκατόμβη νεκρών, διότι ο αριθμός των νεκρών έχει νούμερο τριψήφιο. Έχουμε εμπειρία από αυτόν, από τις πυρκαγιές του 7, που τις πρώτες ημέρες, 4-5-6 ημέρες, ήταν 22 και τελικά στο μήνα έγιναν 64 το 7. Αυτή τη φορά το νούμερο θα είναι τριψήφιο, από 100 και πάνω. Άρα λοιπόν, δεν άκουσα από έναν σήμερα μόνο, άκουσα στο ραδιόφωνο, ότι πολιτιακή συγγνώμη θα ζητήσει η κυβέρνηση. Είναι μία έκφραση στην οποία ακούω για πρώτη φορά. Η κυβέρνηση είναι να λαμβάνει τις ευθύνες. Πολιτιακή εξουσία δεν έχει καμία. Είναι πολιτιακή αρχή, αλλά χωρίς εξουσία. Είναι διακοσμητικός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπογράφει μόνο προεδρικά διατάγματα. Και τα προεδρικά διατάγματα έχει δικαίωμα να τα αποστείλει πίσω στην κυβέρνηση για διόρθωση. Εδώ δεν πρόκειται για προεδρικό διάταγμα. Άρα λοιπόν να αφήσουν αυτές τις ψευτιές, αυτές τις αηδίες, και όταν έχουμε τόσο αριθμό νεκρών, όταν οι άνθρωποι που μετακινήθηκαν στην παραλία από τις 6 η ώρα το απόγευμα, 6 και 4 συγκεκριμένα, μέχρι τις 7.30 που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο πρώτος νεκρός, δεν είδε κανείς από την κυβέρνηση αυτή όλους τους αλαλάζοντες ανθρώπους που φώναζαν «πνιγόμαστε», που διασώθηκαν τελικά. Και εγώμαστε και πνιγόμαστε και τα δυο μαζί. Διότι σε αυτόν τον τόπο ή βρέχει πολύ και πνιγόμαστε, ή κάνει μεγάλη θερμοκρασία και κεγόμαστε. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Άρα λοιπόν οι ξεδιάντροποι αυτοί που κυβερνούν σήμερα, αν λένε ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, η πολιτική ευθύνη έχει κάποιο αντίκρισμα. Ποιο είναι το αντίκρισμα αυτό? Παραίτηση της κυβέρνησης και πάμε σε εκλογές να μας κρίνει ο λαός αν αυτά που κάναμε ήταν αρκετά. Και δεν χαμηλώνουν τα μάτια να ζητήσουν μια ταπεινή συγγνώμη. Λίγο ανθρωπιά δεν πειράζει καθόλου. Αλλά την έχασαν την ανθρωπιά και την έχουν χάσει εδώ και πολύ καιρό. Άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, και σήμερα άκουγα το λαλίστατο κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιρρίφτει ευθύνες και αποκλείει διάφορους δημοσιογράφους από διάφορα κανάλια και ραδιόφωνα, συγκεκριμένα από το ραδιόφωνο του Sky και το... Και τη τηλεόραση. Τηλεοπτικό σταθμό Sky, γιατί λέει είναι η εγκάθετη της Νέας Δημοκρατίας. Εσχρός αργεί. Πρέπει να ντρέπεστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τρεις προτάσεις να σας βοηθήσει. Πρώτη πρόταση. Ήρθε σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχος, αφού πρώτα συνεννοήθηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό, και είπε να ενισχύσουμε τα μέσα εναέριας κυκλοφορίας, και ανταποκρίθηκε αμέσως το Ίδρυμα Νιάρχου και έδωσε 25 εκατομμύρια. Δεύτερον, βρήκε κάποιον άνθρωπο που ασχολείται με εθνικές καταστροφές, τον ακαδημαϊκό καθηγητή από την Κρήτη Μανουσάκη, αν το λέω καλά το όνομα, ή Σινολάκη, και του είπε ετοιμάστε με ένα σχέδιο για να ξέρουμε
ποια πρόληψη θα κάνουμε. Και εδώ στέκουμε λίγο παραπάνω. Ως γιατρός είμαι αγωνιστής της πρόληψης και όχι της θεραπείας. Και δεν είμαι εγώ που εφεύρα αυτό το πράγμα, το είπε πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια ο Ιπποκράτης. Κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Τι να την κάνω εγώ την εκένωση. Κύριε Αχρή, δεν είδατε φωτογραφίες που μέσα στον κόλπο του ματιού του συνοικισμού αυτού, ότι υπήρχαν στη θάλασσα πάνω από χίλιοι άνθρωποι να πνίγονται και κεγόταν ταυτόχρονα, γιατί η θέρμανση της φωτιάς είναι τέτοια που έκανε εγκάβματα και σε απόσταση 100 μέτρων. Τι έκανε ο κύριος Κουρουπλής όταν λέει το ημερολόγιο του λιμενικού σώματος ότι το πρώτο θύμα είναι στις 7 η ώρα και 8 λεπτά και πάει σήμερα να ελέγξει το ημερολόγιο αυτό. Να πάει να το ελέγξεις, κύριε Κουρουπλή, στον κόσμο τι θα πείτε. Συνεδριάζατε στις 11.30 η ώρα και λέγατε πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί της αύριον. Και ενώ η νεκρή, η φωτιά είχε τελειώσει από τις 8 και 20 και οι άνθρωποι ήταν μέσα στη θάλασσα, βρήκαν διέξοδο. Δεν θα μιλήσω για αυτούς οι οποίοι ομολόγησαν ότι δεν τους επέτρεπαν να πάνε προς την πλευρά της Νέας Μάκρης, προς την πλευρά να γυρίσουν του Μαραθώνα. Λέτε, για να γυρίσουν εκεί πίσω. Που κάνανε εκτροπή τα παιδιά, η ώρα 6 και 4, τότε απαγορεύσαν για να περνάνε τα ασθενοφόρα. Απαγορεύσαν την είσοδο που κανονικά την επιτρέπαν μέχρι τις 6 και 4 και μετά αφήναν μόνο για τα ασθενοφόρα. Τους έκαψαν τους ανθρώπους, τους εγκλώβησαν. Άρα λοιπόν κάποιοι υπεύθυνοι και της πυροσβεστικής και του στρατού πρέπει να λογοδοτήσουν. Να λογοδοτήσουν και να αναζητήσουν ευθύνες. Δεν μιλάω για εκενώσεις, δεν μιλάω για παραιτήσεις. Ο κύριος Ψινάκης του Μαραθώνα εξαφανίστηκε, έλαμψε με την απουσία του. Βρέθηκε μία αντιδήμαρχος, είπε δεν αντέχω άλλο και παρετούμε. Αυτή είναι η μοναδική παρέτηση από τις δημοτικές αρχές, από τη μια πλευρά και από ακόμα την κυβερνητική σύμβουλος. Καμία. Αλλά σας πήρα μονότερμα. Άρα λοιπόν θέλετε να πω και το τρίτο πράγμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Έξω λοιπόν από το Ίδρυμα Νιάρχου, έξω από την επικοινωνία την οποία είχε με τον Πρωθυπουργό, αλλά και δραστική παρέμβασή του στο Γιουγκέρ. Πήγε στον πρόεδρο και είπε θέλει οικονομική ενίσχυση, όπως πήρε ενίσχυση η Πορτογαλία όταν κάηκε, όπως πήραν και άλλες χώρες με όμοιες φυσικές καταστροφές. Αυτά έκανε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση λέει ότι τα κάναμε όλα καλά και αν ήμασταν από την αρχή πάλι τέτοια θα κάναμε. Έλεος αυτό το ακούσαμε. Και πηγαίνει και ο κύριος Πρωθυπουργός ως κλέφτης με ισχυρή φρουρά, χωρίς κανάλια, χωρίς τηλεοπτικές κάμερες, αλλά δεν πήγε να δει το λαό, πήγε να δει το μέγεθος της καταστροφής. Φοβάται το λαό, τον φοβάται το λαό, διότι ο λαός είναι οργισμένος με όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε και κάηκαν σαν ποντίκια οι άνθρωποι, όπως το είπαν χαρακτηριστικά πολλοί από τους διασωθέντες και ιδιαίτερα γυναίκες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Βαγιονά, ήταν πραγματικά, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, η φωτιά ήταν τέτοια που ήταν ανεξέλεγκτη κυρίως. Τι διαφορετικό θα έκανε η Νέα Δημοκρατία αν είχε να αντιμετωπίσει αυτό? Τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία? Ναι. Αυτά τα οποία σας προείπα, αντιπολίτευση είναι και κατηγορείται σήμερα η κυβέρνηση ότι σπεκουλάρει και εκμεταλλεύεται και κάνει τη βορυχία, βαριά έκφραση. Είναι εσχροί ψεύτες. Σας είπα, Ίδρυμα Νιάρχου ανταπόκριση με 25 εκατομμύρια ευρώ. Όσο χρειάστηκε να πρεσβεύσει το Υπουργείο για να γλιτώσουμε το ΦΠΑ 28 εκατομμύρια και το θριαμβολογούν για τα νησιά Λέσβος, Χίος, Μυτιλίνη που δέχεται πρόσφυγες. Αυτή είναι η προσφορά. Είναι τι θα κάνουμε προληπτικά από εδώ και πέρα για τους οικισμούς. Μιλάνε, φταίνε οι άνθρωποι που έκτισαν αυθαίρετα. Σας λέω φταίνε, αλλά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε ποτέ για σκηνιά. Τρίτον, η Ευρώπη. Πέστε μου η κυβέρνηση τι έκανε. Αυτά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Θα έκανε
η Νέα Δημοκρατία και πολλά άλλα, θα βάζε τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση και θα έβρισκα αμέσως τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος και θα του ζούσα πλήρη και εκτενή αναφορά. Και την άλλη μέρα θα ήταν στο σπίτι του ή θα φεύγαμε μαζί. Μη βγαίνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, και λες αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη δεν είναι τρόπος έκφρασης εν τη ρήμη του λόγου, το λέμε, είναι ουσία. Και η ουσία είναι παρέτησης στο λαό. Παρετούμε, δεν τα κατάφερα καλά, ο λαός ας μας κρίνει και ας αποφασίσει. Αυτά θα έκανε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και λοιπόν, τα έκανε, έχουμε το παράδειγμα. Αλλά σε ποιους? Στους ανθρώπους που έδιναν οδηγίες και εξακολουθούν να δίνουν οδηγίες στους διάφορους τρομοκράτες που καίνε και πετάνε. Τώρα πετάνε μπογιές. Παλιότερα πετούσαν μολότο. Θέλω να φύγουμε λίγο από αυτό το θέμα. Εκτός αν δεν έχετε ακούσει για Ρουβίκονα. Σας το ανακοινώνω εγώ για πρώτη φορά. Σαφώς και έχουμε ακούσει και σαφώς και έχουμε δει, κύριε Βαγιονά. Όλα έχουν διαφορετική ονομασία και τα ονομάζουμε όπως μας συμφέρει κάθε φορά. Λοιπόν, θέλω να αφήσουμε αυτό το θέμα και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα όπου θέλετε πολύ, να πάμε. Δεν πάρα πολλοί Έλληνες τελευταία μέρα έπρεπε να πληρώσουν την πρώτη δόση της φορολογίας του εισοδήματός τους, το ΦΠΑ και διάφορα άλλα. Βρέθηκα και εγώ στην τράπεζα μαζί με πάρα πολλούς συμπολίτες μας και έβλεπα πάντα οι περισσότεροι να φεύγουν με σκεφτό το κεφάλι. Και την ώρα και που εγώ κατέθετα τα χρήματα για το εισόδημα, για το ΦΠΑ και για όλα αυτά, και καλώς έπρεπε να τα πληρώσω και όλα αυτά, σκεφτόμουν πού πάνε αυτά τα λεφτά τελικά. Και αν θα έπρεπε να τα δίνω εκεί, από το να φροντίσω τον εαυτό μου ή να πάρω ένα καλύτερο αυτοκίνητο, να μην κινδυνεύω στον δρόμο, και βλέποντας ότι δεν παίρνω τίποτα ανταποδοτικά από αυτό όλα αυτά που δίνω. Παράπονο όλων των πολιτών. Προσφέρουν, αλλά δεν παίρνουν. Σήμερα έχει επιταθεί το πρόβλημα αυτό, διότι νιώθουν και ανασφάλεια. Ναι, γιατί έρχεται ένας χειμώνας και έχουμε καινούριο. Ανακάλυψε η κυβέρνηση αυτή ότι υπάρχουν αυθαίρετα σήμερα. Τα λέει και η Νέα Δημοκρατία ζήτησε και συγγνώμη επίσημα πολλές φορές και ζητάω αναδρομικά και εγώ συγγνώμη για τα λάθη που έγιναν. Υπήρξαν πραγματικά. Κλείσαν και ρεύματα. Πολλά ρεύματα και κακώς κλείσαν και πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα, αλλά όχι εν θερμό. Εν θερμό δεν κάνεις παρέμβαση, θα κάνεις λάθος. Και τώρα το ανακαινείται το θέμα των αυθαιρέτων. Έσχος, κύριε, πριν από 9 μήνες φέρατε νόμο το Σεπτέμβριο του 2017 που λέτε τι μέσα σε δάσος ή δασική έκταση ή ακόμη σε περιπτώσεις Natura μπορείτε να το αναγνωρίσετε και να το νομιμοποιήσετε, δηλαδή πληρώσε για να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Και σε αρχαιολογικούς χώρους ακόμα η Νέα Δημοκρατία λέει ούτε σε αρχαιολογικούς χώρους, ούτε σε παραλίες, ούτε σε ρεύματα. Άρα λοιπόν χρειάζεται σύνεση και συνένεση από αυτόν. Δεν χρειάζεται εν θερμό να δείξουμε δηλαδή ότι αυτή είναι τη βιοχωρία. Δεν είναι τη βιοχωρία αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Την βορύχη είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι εν θερμό φταίνε οι νεκροί που χτίσαν αυθαίρετα σπίτια στην παραλία και είναι κλειστό το μάτι, έχει μία είσοδο όλη η παραλία. Θέλω να μας πείτε, κύριε. Τώρα να σας πω για αυτά το τι πληρώνει. Σήμερα είναι τελευταία μέρα του ΦΠΑ, τελευταία μέρα για την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά παρακολουθώ μεθαύριο έρχεται ο έμφυα. 8 δισεκατομμύρια πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες μέχρι 31 12 του 8 ακόμη. Υπομορφήν όλων των φόρων, είτε λέγονται τέλη κυκλοφορία, ή λέγεται έμφυα αυτός, είτε λέγεται φόρο εισοδήματος, γιατί ακολουθούν και οι άλλες δόσεις. Η πρώτη τελειώνει τώρα, η δεύτερη το Σεπτέμβριο και η τρίτη το Νοέμβριο. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά τα λεφτά, εμείς οι απλοί πολίτες, να προσέχουν οι Έλληνες τι ψηφίζουν και να μην ακούνε ψεύτικα λόγια και παχιά. Έτσι, διότι όταν υπάρχει φωνή λαού είναι οργή Θεού. Δεν θέλω να εκλειφθεί από κανέναν ότι Θεός είναι Νέα Δημοκρατία. Εδώ υπήρχε πραγματικά
φωνή του λαού. Αυτοί που κράβγαζαν, αυτοί που πνιγόταν και δεν σώθηκαν, αυτοί τιμούν τους νεκρούς που είναι οι εκατόμβοι της πυρκαγιάς αυτής. Θέλω να σε ευχαριστήσω σήμερα για αυτή την κουβέντα που είχαμε, κύριε Βαγιονά. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα που θα είμαστε στον αέρα. Η τελευταία εβδομάδα μας είναι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα έχουμε έτσι πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα γεγονότα. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση να τα ξαναπούμε. Οι απόψεις είναι αυτές. Σας είπα τρεις προτάσεις που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Όταν και εγώ ήταν η Αθήνα, τότε υπουργός δημοσίας τάξεως ήταν ο Βίρον ο Πολύδωρας, ο οποίος κατηγορήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ασύμετρες πυρκαγιές της χαρακτήρας τότε και πραγματικά είχαν μία δόση αληθείας τότε. Σήμερα ήταν πολύ συμμετρικές, διότι άρχισε η πυρκαγιά από το Νταού Πεντέλης, κατέβηκε στο Νέο Βουτσά και πέρασε τον Μαραθώνα και μέσα σε μια ώρα και 20 λεπτά τελείωσε όλο το μάτι. Αυτή είναι πραγματική. Τότε όμως ο κύριος Τσίπρας είπε για ασύμμετρη βλακεία, για να μην πω ηλιθιότητα. Αυτό είπε. Άκουσε από τη Νέα Δημοκρατία τέτοιο πράγμα από ή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όχι από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Αυτά πρέπει να προσέχει ο λαός. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαλκιδική, Χαλκιδική. Ραδιοστάρ 95 και 5. Σχέση ζωής.